Τώρα, κυρίες και κύριοι, η ενέργεια απασχόλησε την συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας. Θα το δούμε το θέμα. Φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων του Western, αντιπρόεδρο της ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας και πρώην δήμαρχο ΕΡΔΑ, την κυρία Παρασκευή Βυζίδου. Καλησπέρα σας, κυρία Βυζίδου. Είδαμε ότι στη συνεδρίαση της ΠΕΔ βρέθηκαν τα ενεργειακά θέματα. Ποιος ο στόχος αυτής της συνεδρίασης και τι επιδιώκεται, γιατί βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο για τα ενεργειακά ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολεί την Δυτική Μακεδονία και κυρίως τους ενεργειακούς δήμους είναι το θέμα της ενέργειας. Οι πολίτες, οι φορείς και όλοι οι εμπλεκόμενοι ζουν αυτή την περίοδο και νιώθουν μια τεράστια αγωνία σε σχέση με τις εξελίξεις στο θέμα της ΔΕΗ και γύρω από τα ενεργειακά. Είναι φυσικό λοιπόν η ΠΕΔ να δέχεται αυτά τα μηνύματα και να προσπαθεί να βάλει και αυτή το λιθαράκι που απαιτείται για να γίνει κάτι. Καταρχήν, η ενεργειακή δήμη, ο Δήμος της Εορδαίας, ο Δήμος της Κοζάνης, του Αμιντέου, της Φλόρινας, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και τραγικές. Η ΔΕΗ είναι ένας πυλώνας σημαντικός ανάπτυξης και στήριξης της οικονομίας. Και σήμερα, μέρα με τη μέρα, βλέπουμε εξελίξεις οι οποίες καταρχήν έχουν σαν αποτέλεσμα να μειώνεται το προσωπικό με αναγκαίες συνταξιοδοτήσεις, να μην πληρώνονται οι εργολάβοι οι οποίοι αναγκαστικά συνεργάζονται με τη ΔΕΗ που δεν προσλαμβάνει προσωπικό, αλλά επειδή δεν υπάρχει ρευστότητα και καλή οικονομική κατάσταση λόγω των πολλών χρεών, να μένουν για μεγάλα διαστήματα απλήρωτοι και κατ' επέκταση και οι εργαζόμενοι στους εργολάβους. Η απελευθέρωση της ενέργειας, η αποδέσμευση από το λιγνίτη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πώληση των μονάδων είναι εξελίξεις που γίνονται βάσει ενός σχεδίου που δεν είναι σαφές και ξεκάθαρο. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν, όπως εκπροσωπείται και εκφράζεται από την ΠΕΔ, θέτει το ερώτημα στην κυβέρνηση και στο αρμόδιο Υπουργείο ποιο είναι το σχέδιο του ενεργειακού σχεδιασμού, τι μελιγενέστε στα επόμενα βήματα, αυτά που γίνονται σήμερα, εάν δεν φέρουν αποτέλεσμα, τι θα γίνει στην επόμενη φάση, για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Σίγουρα, πέδιτε ενεργειακή δήμη και περιφέρεια έχουν ασχοληθεί με το να υπάρξει ένας σχεδιασμός, έχουν κάνει τις επαφές με την Ευρώπη προκειμένου να υπάρξει το χρηματοδοτικό εκείνο πρόγραμμα που θα στηρίξει τις δράσεις για τη μεταλιγνητική περίοδο, το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης. Ωστόσο όμως, το μήνυμα της κοινωνίας είναι ότι αυτός ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση, αν αργήσει 3-5 χρόνια, τι θα γίνει με την περιοχή. Άρα, πίεση προς την κυβέρνηση να δοθούν απαντήσεις. Η πίεση αυτή σίγουρα γίνεται μέσω του Προέδρου της ΠΕΔ και των Δημάρχων, οι οποίοι θα πρέπει να θέσουν τα ερωτήματα στον αρμόδιο Υπουργό αλλά και στην κυβέρνηση. Και βέβαια, το δεύτερο μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός και για το σήμερα. Δηλαδή, ένα σχεδιασμός για το επόμενο εξάμηνο, για τον επόμενο χρόνο. Όχι μόνον ευελπιστούμε σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που μπορεί να γίνει και στην επόμενη θητεία, την αυτοδιοικητική, που ίσως και κάποιοι να μην είναι δήμαρχοι. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα να αναδοθούν λύσεις. Και βέβαια, οι λύσεις ποιες είναι? Οικονομική στήριξη με προγράμματα για νέους επιχειρηματίες και νέες προσλήψεις, έτσι ώστε να μπορούν να βρουν δουλειά οι εκατοντάδες και χιλιάδες άνεργοι της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως των περιοχών γύρω από τη ΔΕΗ. Λογικό, γιατί όταν δεν πληρώνονται οι εργολάβοι, δεν πληρώνονται οι εργαζόμενοι, χάνονται αρκετά χρήματα και δεν μπορεί να προχωρήσει όσον αφορά η περιοχή μας.